με τον Γιώργο Μπάρλα. Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής g.barlas@papakipiradio.com. Τον ήχο φροντίζει ο Άγγελος Παπάς και στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλ. Και η πηγή των περισσότερων, αν όχι όλων, των αμαρτιών είναι ο εγωισμός, η υπερηφάνεια, η ίηση. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αγαπάμε τον εαυτό μας. Το θέμα είναι πώς θα αγαπάμε τον εαυτό μας, ποια είναι η σωστή αγάπη προς τον εαυτό και βέβαια καθόλου δεν πρέπει να μισούμε τον εαυτό μας. Η ταπείνωση δεν σημαίνει μίσος προς τον εαυτό. Με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε στη σημερινή μας εκπομπή διαβάζοντας ένα κείμενο του πατρός Αλεξίου Άλτσχαλ, Ορθοδόξου Ιερέα, με τίτλο ακριβώς αυτόν, «Η σωστή αγάπη προς τον εαυτό», που το βρήκαμε στο τεύχος 12 του περιοδικού ψυχής Βρώμη. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο διαβάζουμε τα εξής: «Διδάσκαλε, ποια εντολή μεγάλη εν το νόμο? Ο δε Ιησούς έφυγε αυτό, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη τη καρδία σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου. Αυτή εστί πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε, ομοία αυτή, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εν ταύτες τες δυσήν εντολές, όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμανται». Όταν ακούμε τον Ιησού Χριστό να μας διδάσκει τις σπουδαιότερες εντολές, μας εξηγεί ότι η εντολή της αγάπης είναι η σημαντικότερη. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Πάμπολα κηρύγματα έχουν ακουστεί για το θέμα της αγάπης προς τον πλησίον ως σε αυτόν. Θα ήθελα να εστιάσω, λέει ο πατήρ Αλέξιος, σε ένα ιδιαίτερο πρόβλημα που εντόπισα καθώς διακονώ στην περιοχή μας από το 1984. Πολλοί άνθρωποι απλά δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει να αγαπήσουν τον εαυτό τους ώστε να μπορέσουν να αγαπήσουν και το διπλανό τους. Που διαβάζουμε να πούμε ότι είναι μια ομιλία στο 8ο ετήσιο συνέδριο αρχαίου χριστιανισμού και μαύρης Αμερικής στις 12 Δευτέρου του 2001 στο Κάνσας, City του Μισούρι. Στην ταινία «Αγαπημένη», που βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Τόνι Μόρισον, υπάρχει μια υπέροχη σκηνή που μιλά για αυτό το θέμα. Η σκηνή αυτή λοιπόν δείχνει μια συγκέντρωση ανθρώπων σε εξωτερικό χώρο με επικεφαλής την Baby Shanks, μια γυναίκα κήρυκα στην πόλη Σινσινάτη. Βρισκόμαστε στην περίοδο της ανασυγκρότησης μετά τον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Οι Αφροαμερικανοί, μετά τη διακήρυξη χειραφέτησης, προσπαθούσαν να ξεπεράσουν το τραύμα της δουλείας και την επίδραση που είχε στις ψυχές και στις οικογένειές τους. Στο κήρυγμα που εκφωνεί αυτή η γυναίκα, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να αγαπά κανείς τον εαυτό του. Το σκηνικό δεν διαφέρει πολύ από τα λόγια που ακούστηκαν σε αυτό το συνέδριο μερικά χρόνια πριν, όταν ένας ομιλητής μας διηγήθηκε πως οι σκλάβοι συνήθιζαν να συναντιούνται στο δάσος για να προσευχηθούν. Στη σύναξή τους αυτοί προσεύχονταν, χόρευαν, έψαλαν και φώναζαν οικετευτικά προς τον Θεό. Στο μέσο μιας παρόμοιας σκηνής λοιπόν η Baby Shanks σηκώνει τα χέρια της ψηλά για να τραβήξει την προσοχή των παρευρισκομένων. Τονίζει με επιμονή σε όλα τα μέλη της κοινότητας ότι έχουν συναχθεί εκεί για να αγαπήσουν τους εαυτούς τους και τούτο θα είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι αγαπούν το Θεό. Φωνάζει δυνατά: «Εδώ, σε τούτο το μέρος, θα αγαπήσουμε τη σάρκα μας.
αυτή τη σάρκα που θρηνεί, γελάει, χορεύει με γυμνά πόδια πάνω στο γρασίδι. Αγαπήστε την. Αγαπήστε την με πάθος. Οι άλλοι δεν αγαπούν τη σάρκα σας. Την περιφρονούν. Δεν αγαπούν τα μάτια σας. Προτιμούν να σας τα βγάλουν ακριβώς όπως αγαπούν να γβέρνουν και την πλάτη σας. Οι άλλοι χτυπούν την πλάτη σας και είναι σίγουρο, αδέλφια μου, ότι δεν αγαπούν τα χέρια σας. Τα χρησιμοποιούν, τα δένουν, τα λυγίζουν, τα κόβουν και τα αφήνουν αδιανά. Αγαπήστε τα χέρια σας. Αγαπήστε τα. Σηκώστε τα ψηλά και φιλήστε τα. Αγγίξετε άλλους ανθρώπους με αυτά. Χειροκροτήστε. Χαϊδέψτε το πρόσωπό σας, γιατί ούτε και αυτό το αγαπούν εκείνοι. Εσείς πρέπει να το αγαπήσετε. Εσείς. Και φυσικά όχι, δεν είναι ερωτευμένοι με το στόμα σας. Εκείνοι εκεί θα το δουν σπασμένο. Θα το σπάσουν ξανά. Τα λόγια που ξεστομίζετε δεν τους ενδιαφέρουν. Τις κραυγές που βγαίνουν από το στόμα σας δεν τις ακούνε. Το φαγητό που βάζετε για να θρέψετε το σώμα θα σας το αρπάξουν και θα σας δώσουν τα απομεινάρια. Όχι, δεν αγαπούν το στόμα σας. Εσείς πρέπει να το αγαπήσετε. Αυτή είναι η σάρκα για την οποία μιλάω. Σάρκα που χρειάζεται να αγαπηθεί. Πόδια που χρειάζονται ξεκούραση και χορό. Πλάτες που χρειάζονται στήριγμα. Ώμοι που χρειάζονται χέρια. Δυνατά χέρια. Αδέρφια μου, ακούστε με. Δεν αγαπούν το λαιμό σας ίσιο και γερά αρθωμένο. Γι' αυτό αγαπήστε εσείς το λαιμό σας. Ακουμπήστε το χέρι σας εκεί. Επενέστε τον. Χαϊδέψτε το λαιμό σας και σηκώστε ψηλά το κεφάλι. Αγαπήστε ακόμα και τα εσωτερικά σας όργανα που θέλουν να τα πετάξουν τροφή στα σκυλιά. Εσείς πρέπει να τα αγαπήσετε. Τα σκοτεινά σπλάχνα σας, αγαπήστε τα. Αγαπήστε τα. Αγαπήστε τον τρόπο που πάλονται. Τους χτύπους της καρδιάς σας και αυτούς να τους αγαπήσετε. Περισσότερο από τα μάτια ή τα πόδια. Περισσότερο από τους πνεύμονες που σας βοηθούν να αναπνεύσετε ελεύθερο αέρα. Περισσότερο και από τη μήτρα που κυοφορεί τη ζωή. Ακούστε με τώρα. Αγαπήστε την καρδιά σας, διότι αυτό σας αξίζει. Αγαπήστε τη σάρκα σας. Αγαπήστε την με πάθος. Πολλοί χριστιανοί, λέει ο πατήρ Αλέξιος, στον αγώνα τους ενάντια στον εγωισμό και τον εγωκεντρισμό, έχουν φτάσει στο αντίθετο άκρο, όπου θεωρούν την αγάπη για τον εαυτό τους ως κάτι κακό, δαιμονικό. Η άποψη αυτή οδήγησε σε πολλές διαστρεβλωμένες σκέψεις σχετικά με το ποιοι είμαστε και πώς υπάρχουμε σε αυτό τον κόσμο. Ο σκοπός της παρούσας ομιλίας είναι να τοποθετήσουμε την αγάπη για τον εαυτό στην κατάλληλη θέση σύμφωνα με την Εκκλησία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αγαπήσουμε τον διπλανό μας όπως τον εαυτό μας. Τότε μόνο μπορεί να επέλθει και η ίαση, και όχι όταν μιλάμε για έναν μη απαρτιωμένο εαυτό ή όταν αγνοούμε τελείως την ύπαρξή του. Η ορθόδοξη θεώρηση λοιπόν της αγάπης του εαυτού. Στο βιβλίο της Ορθόδοξης Κατήχησης υπάρχει μία ερώτηση στο κεφάλαιο με τον τίτλο «Ο διαχωρισμός των εντολών σε δύο πίνακες». Ερώτηση: γιατί δεν υπάρχει εντολή να αγαπάμε τους εαυτούς μας? Απάντηση: διότι η αγάπη προς τον εαυτό μας θεωρείται δεδομένη ως κάτι που φυσιολογικά υπάρχει και δεν χρειάζεται εντολή για να εφαρμοστεί. Ουδείς γαρ ποτέ την εαυτού σάρκα εμίσησεν, αλλά εκτρέφει και θάλπει αυτήν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, στα σχόλιά του για αυτό το εδάφιο, λέει ότι ο άνθρωπος περιποιείται τη σάρκα του με ιδιαίτερη φροντίδα. Ακούγοντας την Baby Shanks, αισθανόμαστε ότι μιλά στους συνανθρώπους της και προσπαθεί να τους πείσει να ανακτήσουν κάτι που παλιότερα ήταν φυσιολογικό, να θρέψουν και να φροντίσουν τη σάρκα τους. Απευθύνεται σε ανθρώπους που τους έχουν κλέψει την ταυτότητα, την αίσθηση της ασφάλειας που δεν ξέρουν σε ποιο έθνος ανήκουν. Προσπαθεί να τους επαναφέρει στη φυσιολογική τους κατάσταση, να τους γνωστοποιήσει ότι το να αγαπήσουν τον εαυτό τους είναι ο τρόπος να αποκαταστήσουν τις πληγές τους και ό,τι άλλο βία έχασαν. Αυτό που χρειάζεται ένας λαός, ακριβώς το ίδιο χρειάζονται και πολλοί άνθρωποι στη σύγχρονη Αμερική. Υπάρχει βεβαίως και ένα είδος αγάπης που είναι αντίθετο με όσα δίδαξε ο Χριστός. Όταν μιλάμε για την αγάπη στον εαυτό, οι περισσότεροι χριστιανοί σκέφτονται εγωισμός. Τη δεκαετία του 1990 γράφτηκε ένα βιβλίο για την κουλτούρα του ναρκισισμού από τον Κρίστοφερ Λας. Στο βιβλίο εξιστορούνταν ορισμένα απίθανα πράγματα. Για παράδειγμα, ο Τζέρι Ρούμπιν,
ακτιβιστής που είχε συλληφθεί μαζί με άλλους 7 με την κατηγορία της συνωμοσίας και υποκίνησης ταραχών επαναστάτης της δεκαετίας του 60, κατέληξε να εργάζεται ως χρηματιστής. Τούτο σημαίνει πως ενώ πολλοί άνθρωποι υπέστησαν αλλαγές και επιζητούσαν και αγωνίζονταν για ριζικές κοινωνικές και προσωπικές αλλαγές, εντούτοις το μόνο που κατάφεραν ήταν να ενταχθούν στο κατεστημένο. Η λέξη ναρκισισμός προέρχεται από τον Νάρκισο της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Ο Νάρκισος ήταν ένας νεαρός όμορφος άνδρας, ο οποίος μια μέρα καθώς περπατούσε δίπλα σε μια λίμνη, έτυχε να δει την αντανάκλασή του μέσα στο νερό. Γοητεύτηκε τόσο πολύ από τη δική του ομορφιά, που δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από την εικόνα του στο νερό. Πέθανε λοιπόν κοιτάζοντας την αντανάκλασή του. Στο σημείο εκείνο φύτρωσε ένα λουλούδι για να θυμίζει την ύπαρξη του Νάρκισου και το λουλούδι φέρει το ίδιο όνομα. Στις μέρες μας υπάρχει μία λατρεία στον εαυτό που έχει μάλιστα φτάσει στα άκρα. Είναι αυτό που αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος όταν λέει πως κατά τις έσχατες μέρες οι άνθρωποι θα είναι φύλαυτοι. Σε αυτό το είδος ναρκισιστικού εγωκεντρισμού αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος. Έγραψε ο Απόστολος Παύλος, «Τούτο δε γίνωσκε, ότι εν εσχάτες ημέρες ενστήσονται και ρίχα λεπή, έσονται γάρι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσι να πειθείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άστοργοι». Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι στο ίδιο εδάφιο, όπου μιλά για την υπερβολική αγάπη προς τον εαυτό, λέει παράλληλα ότι οι άνθρωποι θα είναι άστοργοι. Η διδασκαλία της Εκκλησίας από την άλλη πλευρά ισχυρίζεται ότι οι άνθρωποι τρέφουν και φροντίζουν τη σάρκα τους και τούτο είναι απόλυτα φυσιολογικό. Κάτι έχει συμβεί λοιπόν στις μέρες μας, διότι πολλοί άνθρωποι είναι άστοργοι. Οι δεσμοί που ενώνουν τους ανθρώπους μεταξύ τους έχουν διαρριχθεί. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι συμβαίνει. Η ίδια γενιά που προωθεί τη λατρεία του εαυτού είναι αυτή που χάνει τη στοργή ως φυσιολογική της έκφραση. Η Εκκλησία θεωρεί πολύ φυσιολογική την αγάπη των ανθρώπων προς τον εαυτό τους. Αυτό που δεν θεωρεί φυσιολογικό και θα πρέπει να διδαχθεί στους ανθρώπους εκ νέου είναι το γεγονός ότι έχασαν τη στοργή και έγιναν άστοργοι. Πολλοί άνθρωποι στις μέρες μας θα πρέπει να εκπαιδευτούν ξανά στην αγάπη προς τον εαυτό τους, σε αυτό που φυσιολογικά θα έπρεπε να είχαν. Ο Χριστός μας διδάσκει να αγαπάμε τον διπλανό μας όπως τον εαυτό μας. Πρόκειται για σαφέστατη εντολή. Αν όμως κάποιος είναι μπερδεμένος και δεν ξέρει, φίλοι ακροατές, πώς να αγαπήσει τον εαυτό του, τότε το να αγαπήσει τον πλησίον του όπως τον εαυτό του καθίσταται δύσκολο. Σκέφτονται λοιπόν οι άνθρωποι, να αγαπήσω τον πλησίον μου όπως τον εαυτό μου. Όταν αντιμετωπίζω δυσκολίες, είναι πρόβλημά μου και το αξίζω. Επομένως, αν και ο διπλανός μου έχει δυσκολίες, μάλλον καλά να πάθει και αυτός. Παίρνει αυτό που του αξίζει. Το ίδιο ισχύει και για μένα βέβαια. Ή, όταν βλέπω τον διπλανό μου να υποφέρει, του λέω οι άνθρωποι στην Ινδία περνούν ακόμα πιο δύσκολα. Και του το λέω αυτό σαν παρηγοριά, διότι την ίδια σκέψη χρησιμοποιώ για να παρηγορήσω τον εαυτό μου. Με άλλα λόγια, αντί να υπάρχει ενσυναίσθηση, αντί να συμπάσχουν δηλαδή με τον άνθρωπο που υποφέρει, ελαχιστοποιούν τις ανάγκες των πασχόντων και βρίσκουν ένα σωρό δικαιολογίες για να μην εμπλακούν και να μην βοηθήσουν. Ως εκ τούτου, ο άνθρωπος που πάσχει δεν λαμβάνει καμία στήριξη ή παρηγοριά, αλλά ένα αίσθημα ενοχής και ντροπής. Συμβαίνει το ίδιο που παθαίνει και ένα μικρό αγόρι όταν χτυπά τον αντίχειρά του με σφυρί. Έρχονται οι γονείς του και αντί να το βοηθήσουν, του λένε: «Θα πρέπει να λες και ευχαριστώ που δεν έκοψες το χέρι σου τελείως, όπως συνέβη προχθές στον κύριο Τζόουνς, ο οποίος είχε ένα ατύχημα στη δουλειά». Όμως το αγοράκι δεν χρειάζεται αυτά τα λόγια. Τη στιγμή εκείνη που υποφέρει, χρειάζεται να του πούν οι γονείς του: «Μη φοβάσαι, όλα θα πάνε καλά. Πάμε να βάλουμε έναν επίδεσμο γύρω από το δάχτυλό σου ή λίγο πάγο για να μην πονάς και να περιποιηθούμε το τραύμα σου». Αυτό διδάσκει στο παιδί ότι το βασικό και σημαντικό της υπόθεσης είναι να φροντίσει τον τραυματισμένο του αντίχειρα, αυτό είναι που προέχει. Σε πολλές οικογένειες όμως συνηθίζεται να αγνοούν αυτού του είδους τη φροντίδα και έτσι τα παιδιά συμπεραίνουν πως φταίνε επειδή πονάνε και είναι δικό τους πρόβλημα αυτό, ας πρόσεχαν.
Και έτσι η σωστή αγάπη για τον εαυτό ή σωστή φροντίδα για τον εαυτό τους εξαφανίζεται από την παιδική τους ψυχή. Αυτό που χρειάζονταν να κάνουν οι γονείς στην περίπτωση του μικρού αγοριού ήταν να το αγαπήσουν και να το στηρίξουν και όχι να ελαχιστοποιήσουν τη σπουδαιότητα του γεγονότος, να υποτιμήσουν δηλαδή τον πόνο του. Όταν ένα παιδί λάβει το σωστό είδος αγάπης για τον εαυτό του, τότε μπορεί να αγαπήσει και τον διπλανό του και όλο αυτό θα εκφραστεί φυσιολογικά. Όταν θα δει τον φίλο του να πονάει και να έχει χτυπήσει στον αντίχειρά του, τότε το ίδιο το παιδί θα σπεύσει να συντρέξει τον φίλο του, φέρνοντας πάγο και θα προσπαθήσει να τον ανακουφίσει ή να τον βοηθήσει, διότι την ίδια βοήθεια προσέφεραν και σε αυτό προηγουμένως. Σε αυτή την απλή αναλογία βλέπουμε ότι η έλλειψη τέτοιας συμπεριφοράς καθιστά κάποιον ανίκανο να αγαπήσει τον διπλανόν του όπως αγαπά και τον εαυτό του. Δυστυχώς για πάρα πολλούς ανθρώπους το φυσιολογικό είναι να μισούν τον εαυτό τους και όχι να τον αγαπούν, λέει ο πατήρ Αλέξιος. Το να αγαπάμε τη σάρκα μας, έτσι όπως το θέτει η Baby Shanks, δεν σημαίνει κατά τον Απόστολο Παύλο να αγαπάμε τον παλαιό άνθρωπο και τη σάρκα. Τις εγωιστικές τάσεις μας, παραδείγματος χάρη που έχουμε κληρονομήσει από τον Αδάμ. Το να αγαπάμε τη σάρκα μας έτσι όπως το έθεσε η Baby Shanks είναι ζήτημα επιβίωσης. Είναι θεραπευτικό. Με αυτόν τον τρόπο επανερχόμαστε στη φυσιολογική μας κατάσταση, σε αυτό που η κατήχηση της Εκκλησίας λέει ότι η αγάπη προς τον εαυτό μας δεν χρειάζεται καμία εντολή για να πραγματοποιηθεί, αλλά θεωρείται δεδομένη. Για όσους ανθρώπους όμως έχουν υποστεί κακοποίηση, προέρχονται από δυσλειτουργικές οικογένειες ή αλκοολικούς γονείς, η φυσιολογική τάση είναι να μισούν τον εαυτό τους. Τούτο γίνεται φανερό όταν εκδηλώνουν αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, συνάπτουν σχέσεις όπου συνεχίζεται η κακοποίηση ή κακοποιούν οι ίδιοι άλλους όταν ενηλικιωθούν. Ένα τέτοιο παρελθόν λέει στους ανθρώπους: «Κοίτα, είσαι κακός. Ο Θεός δεν σε αγαπά. Παράτα τα όλα». Συχνά ο εσωτερικός πόνος που νιώθουν οι άνθρωποι καταλήγει να γίνεται έκρηξη, ξέσπασμα και προς τους άλλους, με φυσική ή λεκτική βία, αυτοκαταστροφικές τάσεις, παραβατική συμπεριφορά και εμπλοκή σε εθισμούς. Όλα αυτά αποτελούν ενδείξεις της αποτυχίας να αγαπήσουμε σωστά τον εαυτό μας ή να τον αγαπούμε επειδή αυτό είναι το φυσιολογικό. Στο βιβλίο της κατήχησης της Εκκλησίας υπάρχει και η εξής ερμηνεία. Ποια σχετική εντολή θα πρέπει να υπάρχει για την αγάπη μας στον Θεό, στον πλησίον και στους εαυτούς μας? Απάντηση. Θα πρέπει να αγαπούμε τους εαυτούς μας όχι για χατήρι μας, αλλά για χάρη του Θεού και των διπλανών μας. Στο σημείο αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι το κλειδί για να αγαπήσουμε σωστά τον εαυτό μας είναι να το κάνουμε για το Θεό. Τι σημαίνει άραγε τούτο? Πρώτα απ' όλα, εσύ και εγώ δεν δημιουργηθήκαμε τυχαία. Δημιουργηθήκαμε με προσοχή, με σχέδιο του Θεού. Η Αγία Γραφή λέει πως ό,τι δημιουργήθηκε από το Θεό είναι καλό. Αυτή η εσωτερική αίσθηση καλοσύνης είναι κάτι που χρειάζεται απαραίτητος να εμφυσίσουμε στα παιδιά. Συχνά ακούω τις νεαρές μητέρες να λένε στα παιδιά τους «Είσαι κακό παιδί, κακό». Το μήνυμα που μεταφέρουν είναι βαθύτερο από τη ζημιά που μπορεί να συνέβη. Ουσιαστικά μεταφέρουν στο παιδί το μήνυμα «Είσαι κακός, είσαι προβληματικός, θα έχεις κάνει θάλασσα». Αποτέλεσμα, το παιδί μεγαλώνει με αυτή την αίσθηση της αποξένωσης, της απομόνωσης, της κακίας. Τα παιδιά νιώθουν συντετριμένα, απομονωμένα, ένοχα. Κι όμως, όλα όσα είναι πλασμένα από το Θεό είναι καλά και σε αυτά συμπεριλαμβανόμαστε εσύ και εγώ. Η Αγία Γραφή αναφέρει ότι είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού. Ένα περιστατικό με βαρύνουσα σημασία από τη ζωή του Χριστού είναι και το εξής. Οι Φαρισαίοι, θρησκευτικοί ηγέτες της εποχής, ήθελαν να παγιδέψουν τον Χριστό θέτοντας διάφορες ερωτήσεις σχετικές με τη φορολογία της εποχής και το ρωμαϊκό σύστημα. Σκεφτόντουσαν ότι ο Χριστός θα τους πει να μην πληρώνουν φόρους και έτσι θα μπορούσαν με αυτή τη δικαιολογία να τον αναφέρουν στις αρχές. Υπέουν ημιν τις ειδοκοί, έξεστη δούν εκείνσον κέσαρ Ιού. Γνούς δε ο Ιησούς την πονηρίαν αυτόν είπε «Τι με πειράζετε υποκριτέ, επιδείξατε εμι το νόμισμα του κίνσου. Οι δε προσύνεγκαν αυτό δυνάριον». Και λέγει αυτής «Τι νόση εικόνα αυτή και η επιγραφή». Λέγουσιν αυτό κέσαρος.
Τότε λέγει αυτής, απόδοτε ουν τα Κέσαρος Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Ας σκεφτούμε για λίγο το περιστατικό. Το νόμισμα απεικόνιζε τον Κέσαρα. Ποιανού εικόνα όμως ήταν χαραγμένη στο πρόσωπο αυτών των ανδρών που προσήλθαν στο Χριστό και του έφεραν το νόμισμα? Του ίδιου του Θεού. Δώστε στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό. Το σώμα σας, την ψυχή σας, οτιδήποτε είστε ως άνθρωποι και στο οποίο αντικατοπτρίζεται η εικόνα του Θεού. Αυτά ανήκουν στο Θεό. Ακριβώς επειδή όλα αυτά ανήκουν στο Θεό, για να κατανοήσουμε αληθινά τους εαυτούς μας, οφείλουμε να αγαπήσουμε τους εαυτούς μας για χάρη του Θεού και εξαιτίας αυτού. Δεν είμαστε πλάσματα που ενεργούμε από μόνο μας σε αυτό τον πλανήτη. Δημιουργηθήκαμε προς δόξαν Θεού. Δημιουργηθήκαμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να είμαστε ικανοί να κάνουμε πράγματα σε συνεργασία με το Δημιουργό μας, έτσι ώστε η αγάπη να ξεχύνεται από εμάς και να δίνεται πάλι σε Αυτόν που μας την έδωσε. Αρχίζουμε λοιπόν να βλέπουμε τους εαυτούς μας σε συνύπαρξη και συνεργασία με το Θεό. Η σωστή αγάπη προς τον εαυτό μας και ακριβώς εξαιτίας του Θεού είναι όταν δείχνουμε σεβασμό στους εαυτούς μας και αναζητούμε ό,τι είναι καλύτερο για εμάς μέσα από τα μάτια του Θεού, μέσα από το πρίσμα της αιωνιότητας. Δεν είναι εγωιστικό και ναρκισιστικό να αναζητούμε, φίλοι ακροατές, τι είναι καλό για τις ψυχές και για τις ζωές μας. Ένας τρόπος να δοξάζουμε το Θεό μέσα από τα σώματά μας είναι να κάνουμε ό,τι καλύτερο για εμάς, έτσι ώστε να υπηρετούμε το Θεό και τους συνανθρώπους μας. Στην προσγαλάδας επιστολή του Αποστόλου Παύλου στο 6ο κεφάλαιο υπάρχει κάτι που είπε και η Baby Shanks και χρειάζεται να το ερευνήσουμε περαιτέρω. Αγαπήστε τη σάρκα σας. Ας συλλογιστούμε το περιεχόμενο αυτών των λέξεων. Η γυναίκα αυτή είχε γύρω της μαζεμένο ένα πλήθος από πρώην σκλάβους, ανθρώπους που είχαν υποφέρει, είχαν χτυπηθεί βία και καταπιεστεί, είχαν απορριφθεί και αισθάνονταν λιγότερο άνθρωποι. Σε αυτούς τους ανθρώπους η Baby Shanks φώναξε «Αγαπήστε τη σάρκα σας». Με άλλα λόγια, δεν αρκεί να αγαπώ σωστά μονάχα τη δική μου σάρκα, το δικό μου σώμα, αλλά και αυτή των αδελφών μου. Παραδείγματος χάρη τη σάρκα και το αίμα μου. Συγκρίνοντας αυτά τα δύο εδάφια, προς Γαλάτας 6, 2 και 5, στην αρχή μοιάζουν αντιφατικά. Όταν όμως θα διαβάσουμε το ένα μετά το άλλο, τότε αποκαλύπτουν τη σοφία του Θεού. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως αναπληρώσατε τον νόμον του Χριστού. Και έκαστος γάρ το ίδιον φορτίον βαστάζει. Κάθε άνθρωπος φέρει το δικό του φορτίο, αλλά ταυτόχρονα βαστάζει και το φορτίο των άλλων. Να λοιπόν ποια είναι η ιδέα. Κάθε άνθρωπος κουβαλάει ένα σακίδιο με το οποίο και ταξιδεύει στη ζωή. Αυτό το έχει εμπιστευτεί ο Θεός τον κάθε έναν από εμάς. Μας έχει δοθεί ένα σώμα, μία ψυχή. Ο Χριστός προσμένει από εμάς να φροντίσουμε αυτό το σώμα, αυτή την ψυχή. Όπως ο Χριστός προσμένει από σένα να θρέψεις τον εαυτό σου όταν ενηλικιώνεσαι, πρέπει να καταλάβεις ότι και οι ανάγκες της ψυχής πρέπει να εκπληρωθούν και τούτο επιτυγχάνεται μέσα από την επαφή σου με το Θεό. Όταν φροντίζεις τον εαυτό σου και βεβαιώνεσαι ότι οι εσωτερικές σου ανάγκες λαμβάνουν τη σωστή φροντίδα και δεν παραμελούνται. Όταν το συνειδητοποιήσεις αυτό, κάτι βαθύτερο ξεκινά να συμβαίνει. Αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι την ευθύνη που έχεις για τον ίδιο σου τον εαυτό και για τη φροντίδα σου. Εξαιτίας αυτού θα αρχίσει να συμβαίνει και κάτι ακόμα. Καθώς φροντίζουμε για το δικό μας φορτίο, για αυτόν τον ταξιδιωτικό σάκο που μας εμπιστεύτηκε ο Θεός, ανακαλύπτουμε πως μερικοί από εμάς έχουμε λάβει μεγαλύτερο σακίδιο από ό,τι κάποιοι άλλοι. Τις ευθύνες μας μπορεί να είναι η ανατροφή των παιδιών μας. Ευθύνες έχουμε και στο χώρο εργασίας μας ή με τα πνευματικά μας παιδιά. Έχουμε ένα σωρό ευθύνες, όλες φορτωμένες στο σακίδιό μας. Ο κάθε άνθρωπος κουβαλά και διαφορετικό φορτίο. Ο καθένας μας αναζητά να κουβαλήσει το δικό του ιδιαίτερο φορτίο στο ταξίδι του. Όμως υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που στιγματίζονται από τραυματικά περιστατικά. Μία ασθένεια μπορεί να τσακίσει τον άνθρωπο. Άλλοι φυλακίζονται, άλλοι βιώνουν την απώλεια ενός προσφυλούς προσώπου. Σε τέτοιες στιγμές χρειάζονται μια χείρα βοηθείας. Όταν το φορτίο τους γίνεται τόσο βαρύ,
Όταν δεν αντέχουν άλλο να συνεχίσουν το ταξίδι τους, τότε είναι η ώρα να εφαρμόσουμε το αλλήλον τα βάρη βαστάζεται. Είναι η στιγμή που πρέπει να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο. Επομένως, το να αγαπάς τη σάρκα σου σημαίνει να αγαπάς τη σάρκα του πλησίον σου. Πρώτα θα αναλάβεις τις δικές σου ευθύνες, να φροντίσεις το σώμα και την ψυχή που σου δόθηκαν και έπειτα θα αγαπήσεις και τη σάρκα σου, δηλαδή τους αδελφούς και τις αδελφές σου, τους συνοδοιπόρους σου. Συμπορευτείτε ενωμένοι. Φροντίστε να μάθετε τι μπορείτε να κάνετε ώστε να βοηθήσετε και να βαστάξετε το φορτίο όσων βρίσκονται γύρω σας. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι δυστυχώς, αν κάποιος εφαρμόσει τα παραπάνω θα καταλήξει να είναι πολυπράγμων. Η λέξη αυτή έχει ενδιαφέρον, γιατί δηλώνει άνθρωπο που καταπιάνεται με πολλά χωρίς να μπορεί να αντεπεξέλθει σε όλα. Όταν είσαι τέτοιος άνθρωπος, κάνεις τον αρχηγό χωρίς να έχεις αυτή την ικανότητα. Ως αρχηγός όμως, ανακατεύεσαι παντού, προσπαθείς να ρυθμίσεις τη ζωή των άλλων και να βεβαιωθείς ότι όλοι είναι μια χαρά. Τούτο είναι ωραία απασχόληση, διότι δεν χρειάζεται να ανησυχείς για τον εαυτό σου. Νομίζεις ότι η δουλειά σου είναι να είσαι το FBI της Βασιλείας του Θεού. Η δουλειά σου είναι να ελέγχεις αν οι υπόλοιποι κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και έτσι το βράδυ πέφτεις ήσυχος για ύπνο. Κι όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άλλοι, εσύ έχεις να φροντίσεις το σώμα σου. Έχεις να φροντίσεις την ψυχή σου. Έχεις προσωπικές ανάγκες οι οποίες φανερώνουν την ανάγκη να συνεχίσεις την επαφή σου με το Θεό. Χωρίς προσωπική δουλειά και χωρίς προσωπική σχέση με το Θεό, δεν μπορούμε, φίλοι ακροατές, να βοηθήσουμε τους άλλους. Γι' αυτό πρωτίστως πρέπει να φροντίσουμε για το δικό μας φορτίο, αυτό το σακίδιο, αυτό το βάρος. Και έπειτα θα είμαστε ικανοί να σηκώσουμε και το φορτίο των άλλων. Αυτές ακούγονται απλές, όμως είναι οι πιο παραμελημένες από τους εν Χριστώ αδελφούς μου, οι οποίοι εξαιτίας αυτής τους της αμέλειας παραπατούν δεξιά και αριστερά, δεν βαδίζουν με σταθερότητα, διότι στην προσπάθειά τους να διορθώσουν τα προβλήματα των άλλων συνήθως χειροτερεύουν τα πράγματα. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρφος το εν το οφθαλμό του αδελφού σου. Η πρόταση αυτή μπορεί άνετα να γίνει εικόνα. Θυμάμαι κάποτε όταν διάβαζα ένα βιβλίο και στην εικονογράφηση περιελάμβανε και ένα σκίτσο εμπνευσμένο από αυτά τα λόγια. Αν φέρουμε την εικόνα αυτών των λόγων στο μυαλό μας, θα δούμε έναν άνθρωπο να έχει ένα μεγάλο ξύλινο δοκάρι στο μάτι του και κοιτώντας γύρω του λέει «Αδελφέ μου, άσε με να βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου». Εν τω μεταξύ το τεράστιο δοκάρι είναι μπηγμένο και εξέχει από το μάτι του. Ο Χριστός θέλει απλά να μας πει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμη να κάνουμε με τον εαυτό μας. Ο Όσιος Μωυσής ο Αιθίωπας είναι ένας από τους πατέρες της ερήμου που δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό που προαναφέραμε. Οι διδασκαλίες του, έτσι όπως έχουν διασωθεί στα λόγια των πατέρων της ερήμου, μας καλούν ξανά και ξανά να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά αυτά τα θέματα, να προσέχουμε ιδιαίτερα τις ψυχές μας και να μην μας γίνεται αιμονή το πώς θα βοηθήσουμε τον πλησίον μας. Η σωστή αγάπη προς τον εαυτό μας, φίλοι ακροατές, είναι σημαντική για να θεραπευθούμε από την κακοποίηση και την παραμέληση. Ο κακοποιημένος άνθρωπος ακούει μέσα στην ψυχή του τα εξής λόγια. «Είμαι κακός. Αν με γνώριζες τα αλήθεια δεν θα ήθελες να έρθεις πιο κοντά μου». Οι αυτοκαταστροφικές τάσεις, τα ναρκωτικά, οι αυτοκτονίες, η σεξουαλική κακοποίηση, η πορνεία, τα τυχερά παιχνίδια, όλα αποτελούν εκδήλωση ενός βαθύτερου πόνου, λέει ο πατήρ Αλέξιος. Ενός πόνου που φανερώνει ότι δεν λάβαμε αγάπη σε αυτό το μικρό κομμάτι του εαυτού μας για να μπορέσουμε να ανοιχτούμε όπως τα παιδιά στη Βασιλεία των Ουρανών. Στο μέρος εκείνο δηλαδή όπου μπορούμε να ανοιχτούμε με θαυμαστό τρόπο και με θαυμασμό, με τρυφερότητα και ταυτόχρονα προστατευόμενοι από την πλευρά του εαυτού μας, που είναι πλήρης λογικής και σιγουριάς, που με τη σειρά τους μας προστατεύουν από την κακοποίηση, το ψεύτικο και τον ληστή. Η σωστή αγάπη προς τον εαυτό μας διευκολύνει την ψυχή να λάβει το μήνυμα του Ευαγγελίου, να το εφαρμόσουμε στους εαυτούς μας και να το μοιραστούμε με τους άλλους. Αρχίζουμε να λέμε «Ναι,
Θέλω ό,τι είναι καλό για μένα. Θέλω την αγάπη του Θεού. Και έτσι αρχίζουμε να αποκτάμε ελπίδα ότι ο Θεός τα αλήθεια με αγαπάει. Ο Θεός θέλει να αντλώ αυτή την καλοσύνη. Αρκετό καιρό πριν, διδάχθηκα από κάποιον έναν απλό κανόνα για να διαβάζω την Αγία Γραφή. Όπου βρίσκω μια φράση που αναφέρεται στους ανθρώπους γενικά, να βάζω το όνομά μου. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε καλύτερα. Οι περισσότεροι από εσάς θα γνωρίζετε ίσως το εδάφιο από το κατά Ιωάννην. Ούτω γαριγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Στη θέση της λέξης «πας», δηλαδή κάθε ένας οποιοδήποτε, βάλτε το όνομά σας. Επομένως, αν πιστεύεις σε αυτόν, δεν θα χαθείς, αλλά θα έχεις ζωή αιώνια. Ο Χριστός υπόσχεται ότι αν πιστεύω σε αυτόν, δεν θα χαθώ, αλλά θα έχω αιώνια ζωή. Ό,τι έκανε ο Χριστός για όλους, το έκανε σίγουρα και για σένα. Είσαι κι εσύ ένα μέρος αυτού του γεγονότος, αυτής της πραγματικότητας. Εκπλήσωμαι όταν οι άνθρωποι μου λένε: «Πιστεύω ότι ο Θεός θα το κάνει αυτό για τους άλλους, μα δεν πιστεύω ότι θα το κάνει για μένα. Πιστεύω ότι θα απαντήσει στις προσευχές των άλλων, μα όχι στις δικές μου». Το μήνυμα όμως που μας δίνουν τα λόγια του Χριστού βρίσκει εφαρμογή και σε μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής ανέφερε στην επιστολή: «Εμείς αγαπώμεν αυτόν, ότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς». Ας σκεφτούμε αυτή την πρόταση. Εμείς αγαπάμε το Θεό γιατί εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Προηγείται λοιπόν η αγάπη και έπειτα υπάρχει η ανταπόκριση. Ο Χριστός είναι ο εραστής και η ψυχή μας ερωμένη. Είναι αυτή που δέχεται την αγάπη. Και ούσα πλήρης αγάπης μπορεί με ευκολία να αγαπήσει με τη σειρά της και τους άλλους ανθρώπους γύρω της. Τούτο είναι που λαμβάνουν και τα παιδιά από τους γονείς, σε ιδανικές συνθήκες, την αγάπη και την τρυφερότητα που θα τα διευκολύνει να τις διοχετεύσουν με τη σειρά τους και στους άλλους ανθρώπους. Είναι σημαντικό να σταματήσουμε για λίγο και να αφουγκραστούμε αυτό που μας λέει η Αγία Γραφή, ότι ο Θεός μας αγαπάει. Οι πληγωμένες ψυχές μπορούν να προσευχηθούν: «Δεν καταλαβαίνω την αγάπη σου, Κύριέ μου. Σου ζητώ να μου την αποκαλύψεις. Σου ζητώ να ξεχυλήσει η καρδιά μου από αυτή την αγάπη». Στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου αναφέρεται ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν. Όταν το Άγιο Πνεύμα αγγίζει την καρδιά, τότε μέσα μας βαθιά αρχίζουμε να αισθανόμαστε την αγάπη, και τότε είναι που επιτυγχάνεται η πνευματική ίαση. Ένας αγαπημένος μου φίλος κάποτε μοιράστηκε μαζί μου το εξής βίωμα. Όταν ήταν μικρός, άκουγε κάθε βράδυ τους γονείς του να λένε: «Ποτέ μου δεν τον ήθελα. Ήταν δικό σου λάθος που ήρθε αυτό το παιδί στον κόσμο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ζει μαζί μας. Είναι το μαύρο πρόβατο της οικογένειας». Κάθε βράδυ έκλαιγε ακούγοντας αυτά τα λόγια μέχρι που τον έπαιρνε ο ύπνος. Έτσι μια μέρα αποφάσισε να πάει να πέσει στις γραμμές του τρένου για να σκοτωθεί. Καθώς ήταν εκεί, το 5χρονο αγόρι άκουσε μια φωνή, αισθάνθηκε μια υπέροχη παρουσία, μια ειρηνική παρουσία που τον αγκάλιαζε και ένιωσε να τον αγαπά. Η φωνή αυτή είπε: «Μπορούν αυτοί να λένε πως δεν σε αγαπούν, αλλά δεν θα μπορέσεις ποτέ να πεις το ίδιο και για εμένα». Με έψιλον κεφαλαίο. Κατάλαβε λοιπόν ότι ο Θεός τον αγαπά. Το συμβάν αυτό του άλλαξε τη ζωή. Και από τη δική του μαρτυρία και το δικό του βίωμα έγινα κι εγώ χριστιανός. Η επίγνωση της αγάπης του Θεού με άγγιξε βαθιά και άρχισα να συνειδητοποιώ ότι τα τραύματα της ψυχής είναι δυνατόν να επουλωθούν. Μια ψυχή που δεν κατάφερε να γευτεί την αγάπη, είναι δυνατόν να επουλώσει αυτό το τραύμα όταν συνειδητοποιήσει κάτι αληθινά ουσιώδες και πει: «Μπορώ να γίνω κάτι εξαιτίας της αγάπης του Θεού». Εμείς αγαπάμε επειδή μας αγάπησε πρώτος αυτός. Αν το μήνυμα αυτό για κάποιο λόγο δεν έχει μεταδοθεί σωστά, αυτό μπορεί να διορθωθεί μέσα από την πίστη, όταν ενεργούμε στηριζόμενοι στην αγάπη που μας έχει ο Θεός. Ενεργώντας με πίστη, μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτή την αγάπη, να στοχαστούμε έχοντας αυτήν ως θεμέλιο και σιγά σιγά να ζήσουμε σύμφωνα με αυτήν. «Κύριέ μου, δεν νιώθω την αγάπη σου, αλλά έχοντας πίστη θα λάβω ως δεδομένο ότι με αγαπάς.
βοήθησε με να την νιώσω και να την κατανοήσω περισσότερο. Κάτι άλλο που επίσης θα μας βοηθούσε είναι να έχουμε ως παράδειγμα και πρότυπο ζωής τους Αγίους μας ή άλλους υγιείς, σωστούς χριστιανούς. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι συχνά οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να φροντίσουν σωστά τους εαυτούς τους. Από ποιους λοιπόν θα πάρουν παράδειγμα? Θα πρέπει να βρουν υγιείς χριστιανούς με τους οποίους να νιώθουν οικείοι και να έχουν την άνεση να τους μιλούν. Να βρουν ζευγάρια που παρατηρώντας τα παιδιά τους θα δουν ότι υπάρχει αγάπη και φροντίδα στην οικογένεια. Να τους γνωρίσουν, να τους μιλήσουν. Να δουν τον τρόπο ζωής τους και να πούν: «Να, εγώ δεν βίωσα κάτι τέτοιο τα προηγούμενα χρόνια μου, τώρα όμως θα αρχίσω να συμπεριφέρομαι κι εγώ στον εαυτό μου με ανάλογο τρόπο». Να θυμόμαστε ότι ο Θεός θα είναι παρόν και θα θεραπεύει τα πάντα. Είναι παρόν. Να θυμόμαστε ότι είναι καλό να μάθουμε να αγαπάμε και να φροντίζουμε σωστά τον εαυτό μας και να αποδεχόμαστε την προσωπική αγάπη που δείχνει ο Θεός για κάθε έναν μας ξεχωριστά. Ας δούμε ορισμένα παραδείγματα από την Αγία Γραφή αναφορικά με αυτό το ζήτημα. Το θέμα στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή είναι η παρηγοριά, η ενίσχυση από τον Θεό. Πρόκειται για μια υπέροχη επιστολή, ιδιαίτερα για όσους έχουν προβλήματα και υποφέρουν. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ των νυκτηρμών και Θεός πάσης παρακλήσεως. Το ακούσατε αυτό? Ο Θεός κάθε παρηγοριάς. Ο παρακαλών ημάς εν πάση τη θλίψη ημών, εις το δύναστε ημάς παρακαλήν τους εν πάση θλίψη, δια της παρακλήσεως εις παρακαλούμεθα αυτή υπό του Θεού. Όταν λοιπόν λαμβάνουμε ενίσχυση από το Θεό, με τον ίδιο τρόπο μπορούμε και εμείς να ενισχύσουμε, να ενθαρρύνουμε τους άλλους. Συχνά βλέπω ανθρώπους να προσπαθούν σκληρά για να είναι καλοί, να αγαπούν τους άλλους ανθρώπους, να μπορούν να πράττουν το σωστό. Όμως μέσα τους υπάρχει μια έλλειψη. Δεν έχει γίνει η ένωσή τους με το Θεό. Ένας φίλος μου παλιά μου είχε πει: «Ξέρεις, πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τη βασιλεία των ουρανών για 45 εκατοστά. Τόση είναι η απόσταση από το κεφάλι στην καρδιά. Πολλοί προσπαθούν να κάνουν το σωστό, αλλά μέσα τους έχουν αποκοπεί από το Θεό. Χρειάζονται βοήθεια για να επανασυνδεθούν». Η Αγία Γραφή δηλώνει με σαφήνεια ότι ο Θεός είναι ο Θεός κάθε παρηγοριάς. Μπορείς να ενισχύσεις, Θεέ μου, και τη δική μου ψυχή? Μπορείς να ανυψώσεις και να ενισχύσεις την ψυχή μου? Φυσικά και μπορεί. Ο προφητάνακτας Δαβίδ υπέφερε διότι αποκόπηκε βία από την οικογένειά του. Επιπλέον οι άνθρωποι που τον αγαπούσαν απομακρύνθηκαν από κοντά του, και ας μην ξεχνάμε ότι διώχθηκε από τον βασιλιά Σαούλ σε σημείο θανάτου. Στην Παλαία Διαθήκη διαβάζουμε: «Και κρατεώθη Δαβίδ εν Κυρίω Θεό αυτού». Ενισχύθηκε από τον Κύριο και Θεό του. Αυτό που απεγνωσμένα οφείλουμε να αναγνωρίσουμε είναι ότι οι ψυχές μας, ο εαυτός μας, χρειάζονται ενίσχυση. Πώς το κατάφερε αυτό ο Δαβίδ? «Εν Κυρίω Θεό αυτού». Είναι σημαντικό να δίνουμε προσοχή σε ό,τι μας βοηθά, σε οτιδήποτε μας δίνει ενίσχυση και παρηγοριά, σε οτιδήποτε ανυψώνει την ψυχή μας. Αν αυτό είναι προσευχητική σιωπή, ας προσευχηθούμε περισσότερο. Αν είναι τα τραγούδια gospel που βοηθούν την ψυχή μας να ορθωθεί. Υπενθυμίζουμε ότι αναφέρεται σε αμερικανικό ακροατήριο ο πατήρ Αλέξιος, ορθόδοξος ιερέας. Τότε ας ακούσουμε αυτή τη μουσική. Αν είναι οι ταινίες που μας δίνουν έμπνευση και φέρνουν ανάταση ψυχής, τότε ας ακούμε και ας βλέπουμε τέτοιες ταινίες. Αν είναι η βόλτα στο δάσος που μας προκαλεί τέτοια συναισθήματα ανάτασης, τότε ας πάμε βόλτα. Αν παίζουμε με ένα παιχνίδι και νιώθουμε την ψυχή μας να αγάλεται, τότε ας παίξουμε. Αν το να βοηθούμε παιδιά μας ενισχύει την ησυχία της ψυχής μας, τότε ας τα βοηθήσουμε. Αν πάλι μας βοηθά να διαβάσουμε τον κανόνα, την ορθόδοξη προσευχή μας, ας το κάνουμε. Οτιδήποτε είναι αυτό που θα βοηθήσει την ανάταση της ψυχής μας και θα μας επαναφέρει στη σωστή πορεία, ας το κάνουμε. Τότε θα πούμε στην ψυχή μας: «Ο Θεός είναι εδώ. Με ενισχύει, δεν είναι εναντίον μου. Το να ζω είναι πράγματι όμορφο. Ο Θεός μπορεί στα αλήθεια να με βοηθήσει». Αρχίζουμε να ενισχύουμε τον εαυτό μας όπως έκανε και ο Δαβίδ εν Κυρίω.
ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, ένας Άγιος που έζησε πριν από 150 χρόνια περίπου, έλεγε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε όλα όσα μπορούν να μας μεταφέρουν τη χάρη του Θεού. Αν η νηστεία, για παράδειγμα, μας καρυτώνει, τότε ας νηστεύσουμε. Αν μας καρυτώνει η ελεημοσύνη, τότε ας δώσουμε ελεημοσύνη. Ας δούμε ποια πράγματα, ποιες πράξεις μας χαριτώνουν, έτσι ώστε με τη χάρη του Θεού να τα συνεχίζουμε, αλλά και ως αποτέλεσμα να λαμβάνουμε βοήθεια και ενίσχυση. Ο Δαβίδ κατανόησε με ποιον τρόπο θα ενισχυθεί η ψυχή του εν Κυρίω. Ολόκληρο το βιβλίο των Ψαλμών μας μιλά για την εσωτερική κατάσταση για την ψυχή του προφήτη Δαβίδ. Ας εξετάσουμε ορισμένους στίχους από τους Ψαλμούς, διότι σε όλο το βιβλίο υπάρχει αναφορά για τη σωστή αγάπη προς τον εαυτό. «Εισάκουσον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσχες την προσευχή μου. Από των περάτων της γης προσέ εκέκραξα, εν το ακίδιάσε την καρδίαν μου, εν πέτρα ύψωσάς με, οδήγησάς με». Δεν είπε μέσα του πώς πάνε τα πράγματα, όλα μια χαρά, κανένα πρόβλημα. Και ούτε αρνήθηκε το γεγονός ότι αγωνιζόταν. Αλλά τι είπε, «Εν το ακιδιάσε την καρδία μου, εν πέτρα υψωσάς με, οδήγησάς με». Βίωνε ένα συνέστημα που όλοι οι άνθρωποι νιώθουν. Ένιωθε συντετριμμένος, αυτό που λέμε, είναι πάρα πολύ βαρύ για μένα όλο αυτό, τι να κάνω. Και τότε ήταν που ύψωσε την ψυχή του προς το Θεό. Στον Ψαλμό 41, 12, ο Δαβίδ αναρωτιέται «Είναι τι περίληπος η ψυχή μου και είναι τι συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου». Αναγνώρισε την κατάσταση της ψυχής του. Ήταν σε κατάσταση απελπισίας, θλίψης, αλλά αντί να επιτρέψει στον εαυτό του να βυθιστεί σε αυτή την κατάσταση, ύψωσε την ψυχή του προς το Θεό. Άρχισε να προσεύχεται. «Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχήν μου, ο Θεός μου», και συνέχισε λέγοντας «αποκατάστησον την ψυχήν μου από της κακουργίας αυτών, απολεόντον την μονογενή μου». Τέτοια αναφέρονται στην Αγία Γραφή για την ανθρώπινη ψυχή. Τέτοιου είδους φροντίδα έδειχνε προς την ψυχή του ο προφήτης Δαβίδ, προς την μονογενή του, έτσι ώστε η ψυχή του να βρίσκεται σε αγαπητική κοινωνία με το Θεό. Ας δούμε τώρα και τον 45ο Ψαλμό. «Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψεση τες ευρούσες ημάς φόδρα. Ήχησαν και εταράχθησαν τα είδωτα αυτών, εταράχθησαν τα όρια εν τη κρατεότητη αυτού». Στην αρχή όλα εξέπεμπαν ασφάλεια, αλλά ξαφνικά ο Δαβίδ νιώθει ότι βρίσκεται σε σεισμό. Τι λέει? «Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Υψωθήσομαι εν της έθνησιν, υψωθήσομαι εν τη γη». Ηρέμησε ο ίδιος, παρέμεινε στην αγκαλιά του Θεού και άρχισε να υψώνει την ψυχή του προς Αυτόν. Έτσι η ειρήνη του Θεού μπόρεσε να επέλθει στον ίδιο και να τον γαλινέψει. Στον Ψαλμό 120 γίνεται λόγος για το ίδιο θέμα. Λέγεται ότι το εδάφιο αυτό ήταν το αγαπημένο του George Washington Carver, Αμερικανός βοτανολόγος. «Είδα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την υγιήν. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσον σε. Ιδού, ουν ιστάξει, ουδέ υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε η επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάψησε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από τον ίν και έως του αιώνος». Με άλλα λόγια, ο Δαβίδ ήξερε από πού να αντλήσει βοήθεια. «Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην». Περπατάς για λίγο μαζί με τον Χριστό, φεύγεις για λίγο έχοντας παρέα τον Θεό. Αρχίζεις να δίνεις την καρδιά σου στο Θεό. Επιτρέπεις την καρδιά σου να είναι ήρεμη και καθώς ανυψώνεις την ψυχή σου στο Θεό, τότε επέρχεται η ειρήνη, η πάντα νουν υπερέχουσα.
αφήσουμε όμως για σήμερα. Ελπίζω ότι πήραμε μερικές καλές αφορμές να αγαπούμε τον εαυτό μας έτσι όπως πρέπει να τον αγαπάμε, και αυτή η αγάπη να μην έχει άμεση τουλάχιστον σχέση με τον εγωισμό και την υπερηφάνεια. Αν αγαπήσουμε όπως πρέπει τον εαυτό μας, σύμφωνα με όσα λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία, τότε μπορούμε πραγματικά να αγαπήσουμε και τον διπλανό μας. Αν δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, τότε δεν μπορούμε να αγαπήσουμε και τον πλησίον. Αν αγαπούμε με λάθος τρόπο τον εαυτό μας, τότε με λάθος τρόπο θα αγαπήσουμε και τον πλησίον μας, τα παιδιά μας, τη γυναίκα μας, τον άντρα μας, τους φίλους μας και πάει λέγοντας. Ας μην αισθανόμαστε λοιπόν άσχημα όταν μάθουμε να αγαπούμε τον εαυτό μας, αυτό πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνουμε, για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε και τους άλλους. Ψυχής δρόμη, τεύχος 12, εκεί βρήκαμε το κείμενο που διαβάσαμε σήμερα. Να είστε καλά φίλοι ακροατές, καλό σας απόγευμα. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Η εκπομπή που προηγήθηκε ήταν μια ευγενική προσφορά των εκδόσεων Γρηγόρη. Εισάγεται κωδικό Ουράνια Σπάτζιου Σουζάνας Λουκά. Ένα βιβλικό βιβλίο που τολμά να περιγράψει τη ζωή μιας υπερπολίτεκνης οικογένειας όπως την καταγράφει από τη δική της οπτική.